Κυρίε και κύριοι, καλό σα μεσημέρι. Στι 11 παρατέταρτο ξεκίνησε η κρίσιμη συνάντηση των. Νεφαλή τη Τρόικα που επέστρεψαν στην Ελλάδα με τον νέο Υπουργό Οικονομικών Γιάννη Τουρνάρα, ο οποίο λίγο νωρίτερα ορκίστηκε ενώπιον του Προέδρου τη Δημοκρατία αλλά και του Πρωθυπουργού. Αυτή την ώρα το κυβερνητικό έργο περνάει από τον έλεγχο τη Τρόικα όσον αφορά τα αποτελέσματα του μνημονίου, ενώ και οι εκπρόσωποι τη Ευρώπη θα ενημερωθούν για τι κόκκινε γραμμέ που αποφάσισαν να θέσουν οι τρει πολιτικοί αρχηγοί. Να πάμε στο Υπουργείο Οικονομικών, εκεί βρίσκεται το οικονομικό μα συντάκτη. Την επιστροφή του Αντώνη Σαμαρά μετά την ασθενειά του στο Μέγρο Μαξίμου, σηματοδότησε η του Υπουργού Οικονομικών καθώ και των Υφ Τώρα ο Πρωθυπουργό θα δεχθεί, όπω ακούσαμε, του επικεφαλεί τη Τρόικα στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πέτρο Μποτσαράκο θα μα ενημερώσει. Πέτρο. Καλώς. Τα τεθωρακισμένα οχήματα δωρεά του Αμερικανικού στρατού κινδυνεύουν να χάσουν οι ελληνικέ ενόπλε δυνάμει, αν η κυβέρνηση δεν προχωρήσει άμεσα στη μεταφορά του από τι Ηνωμένε Πολιτείε. Μάλιστα, το τίμημα για τη μεταφορά αυτή είναι μηδαμινό μπροστά στην πραγματική αξία των θωρακισμένων οχημάτων και στην αναγκαιότητά του για το αξιόμαχο του ελληνικού στρατού του Πρωθυπουργού προκάλεσε το προκλητικό εκλογικό επίδομα ύψου χιλίων ευρώ που διεκδίκησαν οι υπάλληλοι τη Βουλή και το υπέγραψε ο προηγούμενο πρόεδρο τη Βουλή, Βύρον Πολίδωρα. Υπενθυμίζω ότι πρόκειται για εκλογικό επίδομα που τα προηγούμενα χρόνια έφτανε τι 4.000 ευρώ και δινόταν με εθνικό δίκαιο. Ένα 47χρονο εφοριακό συνελήφθη από αστυνομικού τη ασφάλεια με την κατηγορία ότι απαιτούσε από ιδιοκτήτη ναυλομισθητική εταιρεία 10.000 ευρώ για να ρυθμίσει υπόθεση που αφορούσε προηγούμενο έτο. Η σύλληψή του ήταν επεισοδιακή, καθώ κινήθηκε με το αυτοκίνητό του κατά των αστυνομικών και ακολούθησε καταδίωξη, κατά τη διάρκεια τη οποία πέταξε από το παράθυρο τα προσημειωμένα χαρτονομίσματα. Οι ψηλέ εξακολουθούν να είναι τιμέ στο φαγητό, κυρίω στα νησιά, εν μέσω μάλιστα κρίση, προκαλώντα τη δυσαρέσκεια των τουριστών. Ο διεθνή ποδοσφαιριστή Γιώργο Σαμαρά και η Κατερίνα Καινούριο είναι ζευγάρι. Κυκλοφόρησε μάλιστα σε εβδομαδιαίο περιοδικό η πρώτη του κοινή φωτογραφία. Πέμπτη στη λίστα με τι πιο έξι γυναίκε κατέταξε γνωστό βρετανικό περιοδικό το μοντέλο ελληνική καταγωγή Γεωργία Σάλπα. Μια τελείω διαφορετική ρουσλάν αποκαλύπτουν οι φωτογραφίε που διέρευσαν στο διαδίκτυο. Η νικήτρια του διαγωνισμού του 2004 έχει αλλάξει και ίσω τώρα αποκαλύπτεται και η πραγματική τη ηλικία. Πάμε να δούμε τώρα την Άντζελα Δημητρίου σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη καλεσμένη της Τατιάνα Στεφανίδου. Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν στη σχολή New Media Studies του Σταμάτη Μαλέλη τα εξειδικευμένα σεμινάρια σχετικά με τα μίντια για την εκμάθηση δεξιοτήτων στο χώρο της τηλεόρασης, του ραδιοφώνου και του ίντερνετ. Η Εθνική Ελλάδος επεκράτησε 98-84 του Πορτο Ρίκο και προκρίθηκε στα πρώιμη τελικά του προολυμπιακού τουρνουά όπου την Παρασκευή θα αντιμετωπίσει την Ιγυρία. Εδώ κυρίε και κύριοι, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Στάρα. εκπομπή μεσημεριανή μελέτη με την Ελεονόρα Μελέτη και την όμορφη παρέα τη. Στι 9 το βράδυ, μην χάσετε την ξένη σειρά Human Target και αμέσω μετά δείτε σε πρώτη μετάδοση την ξένη ταινία Χοροδία τη Αποτυχία με τον Ben Stiller. Από όλου εμά, καλώ μεσημέρι.